των αστυνομικών δυνάμεων. 4.500 αστυνομικοί συμμετέχουν στην περιορίση και στα μέτρα ασφαλείας από αρχής γενομένης από εχθές μέχρι και, και την αρχή 15 Σεπτεμβρίου, όπου λήγουν και τυπικά οι εκδηλώσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ενώ αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η πορεία καταλήγει στις εγκαταστάσεις του λιμένου Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει αυτό το ιστορικό νεοκλασικό χτίριο, σύμβολο εδώ της πόλεως της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, Θανάση, όλα δείχνουν πως η πορεία δένει προς τη λήξη. Προφανώς θα κορυφωθεί σε αυτό εδώ το σημείο. Ωραία, θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό σε σένα. Πάμε στον Σωτήρη του Σκουλούδη. Σωτήρη. Λάλα. Σωτήρη Σκουλούδη. Μαριάννα, με ακούς? Σε ακούω. Μαριάννα. Σε ακούω εγώ μια χαρά, εσύ μάλλον δεν με ακούς καλά. Ναι, δεν σε ακούω πολύ καλά. Βρισκόμαστε έξω από την ΕΡΤΡΙΑ. Αξίζει να δείξουμε φυσικά ότι εδώ υπάρχουν πολλοί συγκεντρωμένοι από την πρωτοβουλία κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική. Έξω οι αθώοι από τις φυλακές να μπουν μέσα οι καταπαλτές. Αναφέρεται βεβαίως στην υπόθεση με τους 14 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των πολύμινων επεισοδίων που γίνονται στις σκουγές Χαλκιδική. 14 άτομα βρίσκονται κατηγορούμενα και στις φυλακές. Αρκετές είναι οι πολίτες και οι διαδηλώσεις που κάνουν οι συντοπίτες τους και οι υποστηρικτές τους, προκειμένου να αθωθούν σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο είχε αναδειχθεί αρκετές φορές και από τη Zoopla DR αλλά και την τηλεόραση του DR. Και όλα αυτά εννοώ, αναμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η συναυλία. Ωραία, μέχρι να ξεκινήσει η συναυλία, πάμε και πάλι στο Θανάση Μιλωνά να μας δώσει το στίγμα από τα τελευταία, όπως φαίνεται, όπως δείχνουν τα πράγματα λεπτά της διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ. Μέσα στον χώρο του κεντρικού λιμένους Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπουμε, σιγά σιγά θα αρχίσει να διαλύεται η πορεία του ΠΑΜΕ. Βλέπουμε εδώ και κάποια πούλμαν, προφανώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από διάφορες περιοχές για να συμμετάσχουν θα συγκεντρωθούν προκειμένου να αποχωρήσουν. Εμείς βλέπετε εδώ πέρα σε ζωντανή μετάδοση πλάνα από τον περιβάλλοντα χώρο του λιμένου Θεσσαλονίκης με το ιστορικό κτίριο εδώ να κοσμεί την περιοχή. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζει και σπάει η πορεία. Όλα κύλησαν ομαλά. Μία εκδήλωση άρτια οργανωμένη, με παλμό, με συνθήματα, με συμβολικούς χαρακτηρισμούς και μηνύματα τα οποία πέρασαν οι πολίτες που συμμετείχαν σε αυτές τις δηλώσεις. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε και τις επίσημες πλέον τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα κληθεί και αυτός να τοποθετηθεί, να κάνει τις δικές του προτάσεις, αντιπροτάσεις, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ειδικοί, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα και αφορούν τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την κοινωνία, τη λειτουργία εν τέλει του κράτους. Μάλιστα. Λοιπόν, θα να σας ευχαριστούμε για την μετάδοση λεπτό προς λεπτό των εξελίξεων που συμμετείχε σε αυτόν τον μαραθώνιο ενημέρωσης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην τηλεόραση Ζούγκλες αλλά και στο ζούγκλα.gr. Διαλύεται, όπως βλέπουμε, η ειρηνικότατη πορεία του ΠΑΜΕ και μαζικότατη σε συμμετοχή αλλά και δυναμική σε παλμό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στο Σωτήρη το Σκουλούδιο που περιμένουμε να ξεκινήσει η συναυλία έξω από τα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά να συμπληκόμαστε. Μαριάννα. Ναι, Σωτήρη Σκουλούδη. Ναι, σε μένα λόγος λοιπόν. Ακούμε την συμπάρευση από την ΕΡΤΡΙΑ. Ακούμε τη λέξη διατήρηση στους αγωνιζόμενους τους πολίτες. Αλέγχρε προηγουμένως ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι πρωτόγνωρο και ότι πάρα πολλοί κόσμος παραβρίσκεται εδώ έξω από την ΕΡΤΡΙΑ. Ακούμε για την ομιλία της. Για τη συνάντηση των ανθρώπων που αντιστέκονται αυτή την ιστορική στιγμή. Το μαύρο που πέφτει στην ενημέρωση.
την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που έχουμε τη μαζική προσέλευση αγωνιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδος για έναν κοινό σκοπό. Να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, τη δουλειά μας, την έκφρασή μας, τη δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν εδώ, όπως έχουμε συλληφθεί τα τελευταία βράδια, τη μεγάλη μας κεντρική εκδήλωση. Εδώ στην Έτρια, όπου εργαζόμενοι από τις 11 Ιουνίου είμαστε εδώ, θα μας μην άλλαξε τίποτα. Δεν έκλεισε ποτέ η φωνή μας. Και αποδεικνύουμε... Θα μας μην άλλαξε τίποτα. Δεν έκλεισε ποτέ η φωνή μας. Και αποδεικνύουμε καθημερινά ότι είμαστε στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι της εξουσίας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αποδείξουμε και να αναφέρουμε με την δική σας παρουσία εδώ. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τους καλλιτέχνες που στηρίζουν αυτή μας την προσπάθεια. Τους καλλιτέχνες που είναι μαζί μας και είναι και αυτοί από εμάς, σαν ένας από εμάς. Αλφαβητικά λοιπόν θα είναι μαζί μας σήμερα και τους αναφέρω αλφαβητικά. Ο Αγάθωνας, ο Γιώργος ο Καζαντζής, ο Παναγιώτης ο Καραδημήτρης, ο Χρήστος ο Κολοφός, ο Σέρνης Λάλιος, ο Γιάννης Μίτσης, η Έλισσα Μουραφίδου, ο Δημήτρης Νικολούδης, ο Πάρης Παρασκόπουλος, ο Δημήτρης Φίγκος, η Αντίνα Τσούλη, ο Γιάννης Τσολακίδης, ο Σωτήρης Μπαλάς, ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, ο Χρήστος Ροίδης, ο Ιάσον Φιλικός. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να ξεκινήσουμε με τις καλλιτέχνες που οι δύο από τριών είναι συνάδελφοί μας, στην ΕΡΤΡΙΑ. Ξεκινάμε τον Δημήτρη τον Νικολούδη, τον γνωρίζετε όλοι, τον Πάρη τον Παρασκόπουλο, συνθέτης της πόλης μου, τον γνωρίζετε όλοι, και βεβαίως τον Φίλιππο τον Κωνσταβέλη. Ξεκινάμε με δύο τραγούδια, δουλειά του Πάρη του Παρασκόπουλου, ερμηνευμένη από τον Δημήτρη Νικολούδη. Στα δύο πρώτα, στο πιάνο, είναι ο Φίλιππος ο Κωνσταβέλης και αμέσως μετά ανεβαίνει ο Σάκης Λάλλος. Ας το απολαύσουμε. Σωτήρη, από ό,τι βλέπουμε είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η συναυλία. Ακριβώς, Μαριάννα, με τη συμμετοχή του Αγάθωνα κιόλας. Θα θυμίσω ο καλλιτέχνης που είχε μια πολύ καλή παρουσία και επίδεση βεβαίως στη φετινή Eurovision. Και πριν αρχίσει η συναυλία, Μαριάννα, ακούμε συνθήματα τα οποία βεβαίως στρέφονται κατά των εξορίξεων στην Χαλκιδική. Και αυτή τη στιγμή ακούμε ξεκινάει η συναυλία. Ωραία. Ας ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τη συναυλία και επιστρέφουμε. Να παίρνει ο καιρός όπως ο σάρκας πάνω στην βροχή τελειώθηκε δεν ξαναγνώ δική καλημέρα σε γραμμίσια στις εποχές το λένε αγελάδο τίποτα να μη φαίνεται ότι αλλάζει, ακατάπαυστα όλα οδηγούν στην παρασκόπηση. Μεγάλο κακό
ανθρώπους τους ορίζοντες αρνίδες. Στους αδιάβοπους πόνους δεν μοραγίνει τα μάτια δεν εμπέκονται. Γεύση από τη συναυλία, Σωτήρης Κουλούδη. Εσύ παραμένεις στο σημείο να μας μεταδώσεις εξελίξεις για το zoogla.gr, την ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και τον Παναγιώτη του Σαγκούρη για αυτή τη μαραθώνια μετάδοση των εξελίξεων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε και το Θανάση το Μιλωνά με τον οπερατέρ τον Βασίλη τον Χριστοδούλου, που και αυτοί από το πρωί, από νωρίς το πρωί, μάλλον από χθες το απόγευμα, μεταδίδουν τις εξελίξεις, μεταφέρουν τα γεγονότα από την Θεσσαλονίκη και το τι γίνεται στην 78η Διεθνή Έκθεση. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Λάβρο τον Παναγιώτου και τον Κώστα τον Πετινάκη, που από τις 9 το πρωί με μια μαραθώνια μετάδοση μετέδιδαν από λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη ΔΕΘ, από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση το πρωί, αλλά και από τα εγκαίνια της έκθεσης από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, την ομιλία του, τα συνεχή ρεπορτάζ και τα εκτενή θέματα τα οποία ανέδειξαν στις εκπομπές τους. Επίσης την Γεωργία τη Μανώλη για το αφιέρωμα που έκανε στις Διεθνείς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης ανά τα χρόνια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους και όλους αυτούς που δέχτηκαν να μιλήσουν και να μας βοηθήσουν στο μαραθώνιο ενημέρωσης από τις 9 το πρωί. Τώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά το βράδυ του Σαββάτου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, να παραμείνετε συντονισμένοι στη τηλεόραση του Ζούγκλας αλλά και στο zoogla.gr για όλες τις εξελίξεις. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό σας βράδυ.